Τρόπους εκτέλεσης του έργου βελτίωση ασφάλισης οδικού δικτύου φλόρινας αμοιταίου προϋπολογισμού δαπάνης 2 εκατομμυρίων ευρώ με το ΦΠΑ. Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Πρόεδρε, και πάλι. Αφορά τον τρόπο εκτέλεσης του έργου βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου φλόρινας αμοιταίου. Είναι από τη ΣΑΕΠ 541, μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και αφορά τη συντήρηση, στοιχειώδη συντήρηση σε ό,τι αφορά τα θέματα βελτίωσης και ασφάλειας του οδικού δικτύου. Και όταν λέμε συντήρηση και βελτίωση, την βασική ασφαλτόστρωση, αλλά και το αντιολισθητικό τάπητα, το αντιλισθητικό στρώμα ασφάλτου. Αφορά καθαρά τη διαδικασία. Η διαδικασία και ο τρόπος είναι ανοιχτή διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 27, ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός με τη χρήση του ΕΣΥΔΙΣ. Υπέρ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ζεπηλιάδου. Υπέρ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τσάκωνα. Λευκό, ότι η ασφάλεια είναι ζήτημα συνεχούς βελτίωσης και παρακολούθησης και όχι επικαιριακή. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια κλπ. Και έπρεπε να γίνεται από υπηρεσίες της περιφέρειας. Κύριε Πράσο. Αν διαφωνούμε με τον τρόπο. Στο επόμενο θέμα, 10, τρόπος εκτέλεσης του έργου βελτίωσης οδικής ασφάλειας Εθνικής Οδού 15 και Επαρχιακής Οδού 11 Δήμου Πρεσπών, προϋπολογισμού δαπάνης ενός εκατομμυρίου ευρώ με το ΦΠΑ. Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης. Ευχαριστώ και πάλι, κυρία Πρόεδρε. Και αυτό αφορά το ίδιο αντικείμενο, βελτίωση οδικής ασφάλειας στα όρια του Δήμου Πρεσπών, ποσού 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στη ΣΑΕΠ 541, τις ίδιες εργασίες ασφαλτόστρωσης και για αντιολισθητικό τάπητα. Με ανοιχτή διαδικασία, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό.